Γεια σας, καλώς ήρθατε στο βίντεο της Συμβουλής της Τετάρτης. Τα βίντεο αυτά θα ανεβαίνουν κάθε Τετάρτη και θα λύνουμε απορίες σας που μπορεί να έχετε σαν νέοι ιδιοκτήτες σκύλων αλλά και σαν παλιοί. Και θα ήθελα να γράφετε στα σχόλια από κάτω ό,τι σας απασχολεί και ό,τι θα θέλετε να λύσουμε και σας αφορά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον χρόνο ταΐσματος του σκύλου. Ξέρω ότι πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων αφήνουν μονίμως το φαγητό για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα μικρό λαθάκι που κάνουν και θα μπορούσαν, αν το αλλάξουν, θα αλλάξουν και πολλά προβλήματα που συνεπάγονται από αυτόν τον τρόπο διατροφής. Καλό θα ήταν να μάθετε στο σκύλο σας να τρώει σε συγκεκριμένες ώρες. Η ποσότητα θα είναι αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία της τροφής που επιλέξατε και θα μπορέσετε να τη μοιράσετε σε ένα ή σε δύο γεύματα. Με αυτόν τον τρόπο ο σκύλος μαθαίνει ότι τρώει σε συγκεκριμένη ώρα και μπορούμε να ελέγξουμε κατά κάποιον τρόπο την πείνα του, έτσι ώστε να μην ζητάει συνεχώς όλη μέρα φαγητό. Δεύτερον, κατορθώνουμε, εάν βρισκόμαστε σε περίοδο εκπαίδευσης, να μπορέσουμε να επιβραβεύουμε τις συμπεριφορές του σκύλου μας με την τροφή, γιατί αν τη βρίσκει καθημερινά δεν θα μας δίνει καμία σημασία και θα πει, αφού εγώ τη βρίσκω δωρεάν την τροφή μου όλη μέρα, γιατί να κάτσω να ασχοληθώ μαζί σου που μου ζητάς να κάνω κάτι για να επιβραβευτώ. Τρίτον, αποφεύγουμε πολλές φορές προβλήματα παχυσαρκίας. Όταν ένα σκύλι τρώει όλη μέρα, πολλές φορές πιθανόν να μην ελέγχουμε την ποσότητα που τρώει. Τέταρτον, όσον αφορά τα κουτάβια, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ελέγξουμε τα κακά τους. Αν τρώνε όλη μέρα, θα κάνουν και κακά όλη μέρα. Αν τρώνε τρεις φορές την ημέρα, που είναι αυτό που ενδείκνυται για κουτάβια 2-3 μηνών και πάνω, μπορούμε να ξέρουμε τον χρόνο που θα θέλουν να κάνουν τα κακά τους. Συνήθως είναι 10 λεπτά με μισή ώρα μετά το γεύμα τους. Πέμπτον, μπορούμε να ελέγξουμε εάν ο σκύλος μας τρώει κανονικά και τρώει όλη την ποσότητα που του βάζουμε σε σύγκριση με άλλες φορές. Διότι όταν θα αφήσουμε τον μπολ με το φαγητό στο πάτωμα για να πάει να φάει, ξέρουμε ότι θα το φάει με όρεξη και θα φάει όλη την ποσότητα που του έχουμε σερβίρει. Εάν όμως δεν τη φάει όλη την ποσότητα, μπορούμε κάλλιστα να υποπτευθούμε ότι μπορεί να τρέχει, να συντρέχει κάποιος λόγος υγείας που δεν το κάνει αυτό. Εάν όμως έχουμε το φαγητό όλη την ημέρα προσβάσιμο, αυτό δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Τέλος, ο τρόπος για να μεταβείτε από τον έναν τρόπο ταΐσματος στον άλλο, επιλέγουμε καταρχήν τις ώρες που θα ταΐζεται ο σκύλος, βάζουμε την αντίστοιχη τροφή που πρέπει να φάει εκείνη τη στιγμή. Αν δεν πάει να φάει ο σκύλος, περιμένουμε 10 λεπτά. Αφαιρούμε το φαγητό του και το σερβίρουμε στην επόμενη προγραμματισμένη ώρα ταΐσματος. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί, μέχρι τη στιγμή που ο σκύλος θα πάει τρέχοντας το φαγητό να φάει, γιατί ξέρει πλέον ότι θα απομακρυνθεί και δεν θα το έχει για πάντα. Αυτές ήταν οι συμβουλές για αυτή την Τετάρτη. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να ξεγελάσουμε το σκύλο μας για να φάει την τροφή του, εάν δεν του αρέσει και είναι δύσκολος. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.